Από καταρχήν μια συμφωνία ότι δεν υπάρχει αντίρρηση να καταργηθεί ο 4055, η διάταξη του νόμου 4055 κάθετος 2012. Υπάρχει μια αυξημένη ανησυχία να γίνεται σαφές από τη διάταξη ότι αυτό αφορά τις θητείες τις λιγμένες, τα μέλη των οποίων η θητεία έχει λήξει. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τοποθετήθηκα από την αρχή στις επιτροπές και υπογράμμισα ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι μόνο η αρχή και ότι θα μπορούσε οποιοδήποτε, επειδή και όλη η συζήτηση εξελίχθηκε γύρω από τις αρμοδιότητες του Υπουργού, τις αρμοδιότητες του ΕΣΟΡΟΥ κτλ., θα μπορούσε οποιοδήποτε εκ των υστέρων να αμφισβητήσει την νομιμότητα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, ακριβώς επειδή υπάρχουν πλέον όχι απλώς διατυπώσεις, αλλά πάρα πολύ σοβαρές αμφισβητήσεις για την νόμιμη σύνθεσή του. Η πρόθεση λοιπόν αυτής της διάταξης είναι ακριβώς να θωρακίσει θεσμικά, αν θέλετε, να θωρακίσει θεσμικά, επιτρέψτε μου κύριε Βενιζέλο, τη διαδικασία και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Παρένθεση για την οποία ο ομιλών δεν θα έχει και καμία αρμοδιότητα. Να βελτιωθεί λοιπόν ως προς αυτό, να γίνει πολύ πιο σαφής για να διασκεδάσει τις ανησυχίες σας η διάταξη και να έρθουμε όλοι, μα όλοι, πρώτων ευθυνών μας, χωρίς να παρελθοντολογούμε, και να γίνει πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία της διάσκεψης των Προέδρων, αλλά και να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει συνευθύνη του αδιεξόδου με ψηφισμένο το νομοσχέδιο να μην συγκροτείται ΕΣΟΡΟΥ, να μην συγκροτείται ΕΣΟΡΟΥ με νόμιμη σύνδεση, ούτως ώστε να είναι θωρακισμένο. Λέω λοιπόν, εάν υπάρχει συμφωνία, περιμένετε, εάν υπάρχει συμφωνία ότι η διάταξη, δεν άκουσα καμία ένσταση, να καταργήσουμε τη διάταξη τη σχετική του 4055 και να κάνουμε σαφές ότι αφορά τα μέλη των οποίων η θητεία έχει λήξει. Είμαι πρόθυμος λοιπόν εδώ πέρα να γίνει μια αναδιατύπωση. Με συγχωρείτε. Η συγκρότηση, κύριε Βενιζέλο, για να αλλάξει χρειάζεται διάσκεψη των Προέδρων. Πώς να αλλάξει, χρειάζεται να υπάρξει διάσκεψη των Προέδρων για να αλλάξει. Όχι, δεν αλλάζει ο αριθμός των μελών σε καμία των περιπτώσεων. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική ανάγνωση. Εντάξει, είστε και συνταγματολόγος εσείς βέβαια. Ανοίξτε το βήμα στον κύριο Βενιζέλο. Η διάταξη τη βάζουμε σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο της επόμενης εβδομάδας. Επιτρέψτε μου, εμείς είμαστε έτοιμοι και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και να διασαφηνίσουμε με μεγαλοκαρδία το ζήτημα το οποίο εσείς αγείρετε. Και είναι η δημοκρατία. Γιατί, μα με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω. Σας λέω, αποσύρτε και φέρτε σε λίγες μέρες την καλά διατυπωμένη ρύθμιση. Όχι, να συμφωνήσουμε κι εμείς. Μπορούμε να τη βελτιώσουμε τώρα, να τη διασαφηνίσουμε και να προχωρήσουμε. Νομίζω θα είναι απολύτως συμπαγές και ολοκληρωμένο το βήμα που κάνει η Ελληνική Βουλή σήμερα. Ωραία. Περιμένουμε. Περιμένουμε, σας παρακαλώ, περιμένουμε αυτό που θα φέρει ο Υπουργός Επικρατείας.